αποφασίσουν με τον τρόπο που νομίζουν και μετά θα συζητήσουμε έχοντας ως δεδομένο στο τραπέζι και αυτές τις αποφάσεις. Εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή η ένταση θα αποκλιμακωθεί. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αυτό είναι το λογικό να συμβεί. Διότι αν κάποιο το σκεφτεί με ηρεμία και ψυχραιμία θα διαπιστώσει ότι είναι ένταση η οποία είναι κυρίως επικοινωνιακού χαρακτήρα και όχι ουσίας. Αν ήταν ουσίας θα συζητάγαμε διαφορετικά. Αυτή δηλαδή η ένταση λέτε ότι θα ηρεμήσει με δεδομένο στο τραπέζι την παραμονή του Γιάννη Μουζάλα, με δεδομένη στο τραπέζι την παραμονή του Πάνου Καμένου. Ή και με τα δύο δεδομένα. Ε, με δεδομένη τη σημερινή σύνθεση της κυβέρνησης εκτιμώ, διότι έχουμε μπροστά μας να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε σημαντικά ζητήματα και προβλήματα και ομάδα η οποία τα καταφέρνει σχετικά καλά δεδομένων των τεράστιων δυσκολιών, και δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Μουζάλα που είναι υπουργός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Προσφυγιάς, αλλά αναφέρομαι και στον ίδιο τον κύριο Καμένο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός υπουργός που κάθε μέρα οι ένοπλες δυνάμεις χτίζουν χίλιες θέσεις φιλοξενίας για πρόσφυγες και αυτό τιμά και τις ένοπλες δυνάμεις και τον ίδιο. Ναι, αλλά ε, ο ίδιος βλέπει αστοχίες. Το, τον κύριο Βίτσα, ο οποίος κάνει επίση μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Και στο έργο του κυρίου Μουζάλα και ξεκάθαρα θέτει με δική του διατύπωση, προϋπόθεση την αποβομπή του Κοιτάξτε, αδυναμίες υπάρχουν και καλό είναι να διαπιστώνονται για να μπορούν να διορθώνονται, αλλά με βάση τα όσα έχουμε δει και στο Ευρωκοινοβούλιο, για παράδειγμα, που ήταν χθε ο κύριο Μουζάλα. Όλοι, πέρα από του φανατικού ακροδεξιού που για άλλου λόγου τον θεωρούν ότι τον θεωρούν, όλοι θεωρούν ότι ο κύριο Μουζάλα είναι ένα καλό υπουργό, άξιο, κάνει καλά τη δουλειά του και μακάρι και τα ανάλογα υπουργεία σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε να δρούσαν με αυτόν τον τρόπο όπω γίνεται και στην Ελλάδα. Και σα λέω ότι αυτό δεν αφορά μόνο τον κύριο Μουζάλα, αφορά όλα τα υπουργεία, τα οποία εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, διότι το προσφυγικό, όπως γνωρίζετε, είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα. Έχει πτυχέ που έχουν ανθρωπιστικό χαρακτήρα, δικαιωματικό χαρακτήρα, διπλωματικό χαρακτήρα, κοινωνικό χαρακτήρα, διακρατικέ σχέσει, σχέσει όσον αφορά το επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και φτάνει ακόμα και στο επίπεδο του, ΟΗΕ. Ήθελα να θυμίσω ότι όταν ο κύριος Μουζάλα ανέλαβε υπουργό στην υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρόταση Τσίπρα στο μεσοδιάστημα από 20 Αυγούστου μέχρι 20 Σεπτέμβρη μέχρι να γίνουν οι εκλογές, τα θετικά λόγια για τον κύριο Μουζάλα δεν ακούγονταν κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ και το χώρο το δικό μας, αλλά από τα άλλα κόμματα. Θυμίζω τι λέγανε τα άλλα κόμματα τότε για τον κύριο yeah. Μουζάλα που μέσα σε λίγε μέρε και λίγε εβδομάδε, κατόρθωσε να επιταχύνει μια διαδικασία που τότε υπήρχαν μεγάλε ανάγκε να στηθεί η υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμό, να οργανωθούμε κτλ. για, να φτάσουμε στο σήμερα, καταφέρνει καλά, αυτό καλά. Που που καταλαβαίνω, να την αυτό που καταλαβαίνω από όσα μα λέτε, λέτε είναι ότι έχει κλείσει. Το θέμα εγώ, παρέτηση εγώ ή κυβέρνηση του κ. Μουζάλα παραμένει σέβομαι, στη θέση του σέβομαι, και παραμένει και κυβερνητικό εταίρο ο κ. Σόλτ. εγώ δεν λέω αυτό. Σέβομαι απολύτω τι διαδικασίε των άλλων ε, κομμάτων. Θέλω να ακούσω την τοποθέτηση, αλλά α, έχω την, την αίσθηση, για να μην πω τη βεβαιότητα, ότι έχει γίνει πολύ περισσότερο θόρυβο από αυτόν τον οποίο αντιστοιχεί σε μία λάθο δήλωση, σε ένα λάψου λίγκουε όπου θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν ευαισθησίε και το δικό μα κόμμα και τα άλλα κόμματα πάνω σε αυτό το θέμα τεράστιες και ότι δεν πρέπει να γίνονται λάθη. Αλλά αν κάποιο υπονοεί ότι δεν είναι λάθο, να το πει ότι είναι αυτό. Αλλά εφόσον όλοι είναι αποδέχονται. Η Δημοκρατία, για παράδειγμα, κυρία Σμακοπούλου,